Θέλω να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σε αυτήν εδώ τη συνάντηση. Ωστόσο, έχω μια αρκετά βαθιά εξομολόγηση να κάνω σε εσάς εδώ από την αρχή αυτής της παρέμβασης. Είναι σαν εγώ ως άτομο, ως υποκείμενο να είμαι διχασμένος. Βρίσκομαι ανάμεσα σε μια συγκυρία, ανάμεσα σε συγκρουόμενες δυνάμεις. Σήμερα είμαι εδώ μεταξύ συντρόφων, μεταξύ φίλων, παλαιών φίλων και παλαιών συντρόφων, και βρίσκομαι έξω από τον μηχανισμό, έξω από τον κρατικό, από τον μηχανισμό της κρατικής εξουσίας, έξω από τις αίθουσες της λήψης των αποφάσεων. Ωστόσο, το Σάββατο θα βρεθώ στην αντίπερα όχθη. Θα βρεθώ στο εσωτερικό, όπου οι ηγέτες της Ευρώπης θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν για το μέλλον το δικό μας, το μέλλον το δικό σας. Και αυτός ο διχασμός μεταξύ του εδώ και του εκεί, μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού, περιγράφει ξεκάθαρα και πολύ εύγλωτα το παράδοξο που χαρακτηρίζει την ελληνική αριστερά τα τελευταία 2 χρόνια. Γιατί είναι παράδοξο για ένα κόμμα της αριστεράς, για μια κυβέρνηση της αριστεράς, να εφαρμόζει ένα πρόγραμμα προσαρμογής δημοσιονομικό και διαρθρωτικό, το οποίο ορίζει η Τρόικα. Αλλά υποχρεωθήκαμε να αποδεχτούμε αυτόν τον παράδοξο ρόλο για τους εαυτούς μας. Αποφασίσαμε να κάνουμε έναν τακτικό συμβιβασμό, ούτως ώστε να αποφύγουμε μια ευρύτερη στρατηγική ήττα. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια ζωτική στιγμή, διότι τις τρέχουσες ημέρες η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στην πρώτη γραμμή μιας μάχης που αφορά όλη την Ευρώπη. Παλεύουμε για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, για την επαναπροώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και να πάψει αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για όλους εμάς και για οποιονδήποτε άλλον στο μέλλον. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν κάναμε πίσω 2 χρόνια πριν, διότι γνωρίζαμε ότι θα μπορούσαμε να παλέψουμε για τα δικαιώματα της κοινωνικής πλειοψηφίας από ένα καλύτερο μετερίζι. Και τώρα έχουμε αυτή την ευκαιρία. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή ζητάμε από την ευρωπαϊκή ηγεσία να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση σε μια πολύ ξεκάθαρη ερώτηση. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό και εργασιακό κεκτημένο για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, για όλα τα μέλη της Ευρώπης ή όχι? Η ίδια η Ευρώπη δεν προασπίζει και δεν διασφαλίζει τα δικά της επιτεύγματα, το δικό της κοινωνικό μοντέλο, την δική της κληρονομιά. Το γεγονός ότι η Ευρώπη υπέκυψε στο δούνου του εξηγεί γιατί η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή κρίση σήμερα. Είναι προφανές ότι αυτή δεν είναι η δική μας Ευρώπη. Αυτή είναι μόνο η Ευρώπη που εμείς θέλουμε να αλλάξουμε. Αντί για μια Ευρώπη λοιπόν φόβου, ανεργίας και φτώχειας, θέλουμε μια Ευρώπη στην υπηρεσία των ανθρώπινων και κοινωνικών αναγκών. Αλλά δεν θέλουμε μια Ευρώπη χωρίς μέλλον, γιατί η Ευρώπη είναι το κοινό μας σπίτι. Είναι το βασικό πεδίο όπου οι ταξικές και κοινωνικές αλλαγές, οι ταξικές και κοινωνικές
μάχες λαμβάνουν χώρα. Είναι το μόνο πεδίο όπου οι κοινωνικές αλλαγές μπορούν να είναι ουσιώδεις. Η τεράστια κοινωνική κινητοποίηση αυτές τις μέρες στη Ρώμη καταδεικνύει ότι η Ευρώπη είναι το πεδίο μάχης μας και καταδεικνύει γιατί πρέπει να ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό και να συσπηρωθούμε ούτως ώστε να γίνουμε πιο ισχυροί και πιο αποτελεσματικοί. Ο στόχος των κοινωνικών κινημάτων και των κοινωνικών διαμαρτυριών είναι η πολιτικές λιτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ρώμη πρέπει να σηματοδοτήσει την απαρχή ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου και να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας και να καθορίσει τις πολιτικές μας από εδώ και πέρα. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, το Σάββατο η Ευρώπη γιορτάζει την 60η επέτειο της συνθήκης της Ρώμης. Ωστόσο, υπάρχει ένα ερώτημα. Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει το ευρωπαϊκό κατεστημένο, έχοντας υπόψη του πώς ξεκίνησε το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1957, πώς εξελίχθηκε έκτοτε. Το ζήτημα, η ερώτηση είναι τι είδους Ευρώπη έχουμε σήμερα και αν αυτή είναι η Ευρώπη που επιθυμούμε. Κανείς δεν αρνείται ότι το πρόγραμμα ολοκλήρωσης, το εγχείρημα ολοκλήρωσης της Ευρώπης ζούσε πάντα μέσα από τις αντιφάσεις του. Ωστόσο, οι δημοκρατικές δυνάμεις, οι δυνάμεις της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της ισότητας απέτησαν και ο χρόνος διασφάλισε την ομαλή διεξαγωγή αυτού του εγχειρήματος ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σήμερα όμως η Ευρώπη είναι σχεδόν αποκλειστικά ένας τόπος λιτότητας, ένας τόπος απορρίθμισης των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και τα κλειστά σύνορα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Ο νεοφιλελευθερισμός ουσιαστικά έχει φέρει μεγάλο πλήγμα στην Ευρώπη. Οι πολλές ταχύτητες στην Ευρωζώνη είναι κάτι το ανήκουστο. Είναι ξεκάθαρα σε σύγκρουση με τους στόχους της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική πρόοδο, για την πλήρη απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα. Και η επικίνδυνη ανάδυση του εθνικισμού και της άκρας δεξιάς οφείλεται ουσιαστικά οδηγεί σε ανοιχτά σύνορα στη λιτότητα και κλειστά σύνορα στους ετούντες άσυλο και τους μετανάστες. Η έλλειψη λοιπόν της αλληλεγγύης και η οπισθοχώρηση στο έθνος κράτος, η λογική δηλαδή όχι στην αυλή μου, όχι στην αυλή μου αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι λοιπόν που αποτελεί πρόσφορο έδαφος για τον εθνικισμό και για την άκρα δεξιά. Ο νεοφιλελευθερισμός αδιαμφισβήτητα αποτέλεσε το σημείο καμπής και το σημείο όθησης της άκρας δεξιάς. Και αυτό η άκρα δεξιά δεν μπορεί και η δεξιά, η νεοφιλελεύθερη, δεν μπορεί να είναι εναλλακτική στην άκρα δεξιά. Η διαχείριση, η νεοφιλελεύθερη διαχείριση της κρίσης οδήγησε και εμβάθυνε τις ασυμμετρίες μεταξύ των χωρών μας και μέσα στο εσωτερικό των χωρών μας. Βιώσαμε συστηματική επίθεση του κεφαλαίου ενάντια στην εργασία, ούτως ώστε να μεταβιβαστούν τα εισοδήματα από τους πολλούς στους λίγους και να αποδομηθούν όλα τα εργασιακά δικαιώματα που κατακτήθηκαν στην μεταπολεμική περίοδο.
ουσιαστικά διευρύνει την ανεργία και ανοίγει την ψαλίδα μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. Και εκτός από το να διευρύνει αυτό το χάσμα μεταξύ του Βορρά της Ευρώπης και του Νότου, επίσης εμβαθύνει τον διχασμό μέσα από επιθετικά και ανούσια στερεότυπα. Κάποιοι προσπάθησαν να κρύψουν αυτόν τον διχασμό που ο νεοφιλελευθερισμός μας οδήγησε. Και μιλάμε για ανάκτηση γελίων στερεοτύπων και μιας γλώσσας διακρίσεων μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Αλλά ας θέσουμε ορισμένα ερωτήματα στο τραπέζι. Ποιος ζητάει βοήθεια από την Ευρωπαϊκό Βορρά πριν το 2010, το 2009 για παράδειγμα, ήταν η Ελλάδα ή οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες στις επαρχές της κρίσης? Ποιος εποφελήθηκε από τις πρώτες δύο δανειακές συμβάσεις στη χώρα μου, η Ελλάδα ή οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες? Ας δούμε λοιπόν τα γεγονότα. Η πρώτη δανειακή σύμβαση 110 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Μάιο του 2010 προσέφερε μια ασφαλή δίωδο έκτακτης ανάγκης κυρίως στις ευρωπαϊκές τράπεζες και στους ομολογιούχους, ώστε να μειωθεί η έκθεσή του στα ελληνικά ομόλογα. Στις 31 Δωδεκάτου του 2009, σχεδόν το 80% του ελληνικού χρέους χρωστούνταν στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Τα ελληνικά ομόλογα που ανέχονταν σε 141,5 δισεκατομμύρια ευρώ, η έκθεση των γαλλικών τραπεζών στα ελληνικά ομόλογα ήταν 60 δις ευρώ, ενώ η γερμανική έκθεση ανέρχεται στα 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Στις 31 Δωδεκάτου του 2010, δηλαδή ένα χρόνο μετά, οι ιδιωτικές τράπεζες είχαν μειώσει την κατοχή τους σε ελληνικά ομόλογα από 141,5 δις ευρώ σε 45,9 δις ευρώ. Ήτι σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το πρώτο έτος του πρώτου μνημονίου, που είναι περίπου η ποσότητα της πρώτης δανειακής σύμβασης, του πρώτου δανείου. Και στις 31 Δωδεκάτου του 2011, ένα χρόνο αργότερα, η έκθεση των ιδιωτικών τραπεζών στο ελληνικό χρέος μειώθηκε περαιτέρω και έφτασε στα 35 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη δανειακή σύμβαση λοιπόν του 2010 που προσφέρθηκε στην Ελλάδα ήταν μόνο για να αλλάξει το ελληνικό χρέος χέρια από τις ιδιωτικές τράπεζες στα κράτη της Ευρωζώνης και στο Δούνου του. Το πρώτο δάνειο μας δόθηκε μόνο για να σωθούν οι τράπεζες και όχι για να σωθεί η Ελλάδα, όχι για να σωθεί ο ελληνικός λαός. Παράλληλα, και δεδομένου ότι οι πιστωτές αρνήθηκαν να συμφωνήσουν
σε ένα κούρεμα των ελληνικών νομολόγων, το δημόσιο χρέος από το 2009 μέχρι το 2011 αυξήθηκε από 219 δισεκατομμύρια σε 330 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάσωσης. Η δεύτερη δανειακή σύμβαση 130 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2011 σχεδιάστηκε επίσης για να ενισχύσει περαιτέρω τις τράπεζες, γιατί η ποσότητα των 48 δις ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών συνδέθηκε επίσης με το γνωστό PSI, δηλαδή τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Η ελληνική κυβέρνηση εκείνης της εποχής, τον Φεβρουάριο δηλαδή του 2011, συμφώνησε με τους πιστετές σε ένα κούρεμα των ομολόγων. Που δηλαδή αφού είχαν αλλάξει χέρια αυτά τα ομόλογα και οι τράπεζες, οι ιδιωτικές τράπεζες δεν θα είχαν απώλειες. Οι απώλειες λοιπόν καταγράφηκαν κυρίως για τους δημόσιους ελληνικούς φορείς, όπως είναι δηλαδή τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια και τα συνταξιοδοτικά ταμεία και φυσικά για τους μικροομολογιούχους. Ποιος ήταν λοιπόν ο μεγάλος χαμένος? Ήταν τα συνταξιοδοτικά ταμεία που έχασε 14 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ από τα αποθέματά τους. Όλα αυτά λοιπόν τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ελληνική διάσωση, αλλά υπάρχει μια διάσωση των ευρωπαϊκών τραπεζών μέσω της Ελλάδας. Επιπλέον, ποιος εποφελήθηκε από αυτή την οικονομική κρίση? Η Ελλάδα μήπως? Ο Ευρωπαϊκός Νότος μήπως? Ή μήπως ο Ευρωπαϊκός Βορράς? Ποιες χώρες μείωσαν το κόστος τους κατά τη διάρκεια της κρίσης σε ιστορικά χαμηλά ως απόρρια του επωνομαζόμενου αντίκτυπου των ασφαλών παραδείσων? Ποιες χώρες είδαν ρεκόρ στα πλεονάσματα? 85% του ΑΕΠ, 8,5% και 9% το 2015, εις βάρος των άλλων χωρών. Αλλά είναι η Γερμανία. Και επιτρέψτε μου να σημειώσω και κάτι άλλο. Όταν τα ελλείμματα είναι υψηλά, οι απαιτήσεις της ευρωζώνης αυξάνονται στο να μειώσουμε τις δημόσιες δαπάνες. Έτσι, ο κύριος Ντάισελμπλουμ, αντί με έναν πολύ άσχημο και σεξιστικό τρόπο και τα σεξιστικά του σχόλια σχετικά με τους Έλληνες και τις γυναίκες, πρέπει να ρωτήσει τη Γερμανία και να τη ζητήσει να αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες και αντλώντας από τα μεγάλα τους πλεονάσματα στα αποθέματα. Όλα αυτά εξηγούν γιατί το 2008 η Γερμανία και η Ελλάδα είχαν το ίδιο ποσοστό ανεργίας, 7,4% η Γερμανία και η Ελλάδα 7,8%. Ωστόσο, το 2015 μετά την κρίση η Γερμανία μείωσε το ποσοστό ανεργίας στο 4,6%, ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκε από το 8,8% στο 27%. Και όλα αυτά τα δεδομένα μας οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα. Η διαχείριση της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη ωφέλησε τον Βορρά και τις δαπάνες του Νότου. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της κρίσης καταδεικνύει ξεκάθαρα
μια ολοένα και μεγαλύτερη διεύρυνση των πολλών ταχυτήτων στο πλαίσιο της, του κενού, του χάσματος μεταξύ της, του Βορρά και του Νότου. Στις περισσότερες χώρες του Βορρά ήταν υψηλότερο, ενώ στις χώρες του Νότου ήταν χαμηλότερο. Η σύγκληση μέχρι το 2008 όσον αφορά την ανεργία ανετράπη κατά τη διάρκεια της κρίσης και ακολουθήθηκε από μια μαζική και ανίκουστη ανίκουστο χάσμα. Η ανεργία των νέων βρίσκεται σε ανίκουστα, μη αποδεκτά, ιστορικά υψηλά. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, κυρίως για τα παιδιά και για τους νέους, από το 2007 στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σχεδόν 25%. Η κατάσταση στο νότο της Ευρώπης, Πορτογαλία δηλαδή, Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία, όταν βλέπουμε αποκλειστικά, βλέπουμε την φτώχεια των χωρών, των νέων και των παιδιών, είναι τραγική σε απόλυτα νούμερα. 1,6 εκατομμύρια παιδιά. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα σχετικά με νούμερα και αριθμούς. Ωστόσο, ήθελα με αυτόν τον τρόπο να αποδείξω ότι το βασικό αφήγημα δεν είναι ένα ορθό αφήγημα. Είναι ένα λανθασμένο αφήγημα. Δεν είναι success story, είναι fake story. Όχι πετυχημένη ιστορία, αλλά ψεύτικη ιστορία. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο της Ευρώπης, προσπαθεί να έρθει να τελειώσει με τις πολιτικές λιτότητας και να τελειώσει με τα μνημόνια και τον νεοφιλελευθερισμό. Έχουμε, επιτέλους, έχουμε βγει από την ύφεση, είχαμε πολύ καλές επιδόσεις στην οικονομία πέρσι. Έχουμε αφήσει το κύριο βάρος του μνημονίου πίσω μας και για όλους αυτούς τους λόγους δεν θα συνεχίσουμε να είμαστε τα πειραματόζωα της Ευρωζώνης ξανά, όπως θα ήθελαν το Δουνουτού και οι φιλελεύθεροι, ίσως θα ήθελαν το Δουνουτού και οι φιλελεύθεροι υποστηρικτές τους. Εξέτασαν αυτές τις πολιτικές, αυτές οι πολιτικές απέτυχαν. Βρισκόμαστε πρώτων πυλών από την έξοδο από το τρίτο μνημόνιο και αυτό αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα. Και θέλω να σας πω κάποια αληθινά λόγια σήμερα, γιατί είμαι μεταξύ συντρόφων. Κυβερνάμε τη χώρα εδώ και 2 χρόνια υπό συνθήκες συνεχών εκβιασμών χρηματοδοτικών και οικονομικών. Το καλοκαίρι του 2015 λάβαμε την πολιτική βούληση όχι να διαλύσουμε την Ελλάδα, αλλά δεν δεχτήκαμε να οικειοποιηθούμε αποτυχημένα προγράμματα και πολιτικές. Θέλουμε να προασπίσουμε τις θυσίες του ελληνικού λαού και ιδιαίτερως των φτωχών, των χάμηλων συνταξιούχων, των εκείνων που έχουν χαμηλά εισοδήματα και των ανέργων, και ποτέ δεν θα πούμε ναι στους yes man που μας θέλουν με την λιτότητα αγκαλιά για πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Διότι η αριστερά, ως αριστερά, μας ανατέθηκε η εντολή του λαού, η λαϊκή εντολή. Ο λαός, πιστεύω, δεν είχε καμία άλλη επιλογή. Όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, εμείς έπρεπε να τιμήσουμε αυτή την εντολή και να μην
προσπαθήσουμε να διαφύγουμε από το βάρος των δικών μας πολιτικών ευθυνών. Δεν είναι επιλογή για την αριστερά να εγκαταλείψει το λαό στα χέρια των συντηρητικών δυνάμεων. Δεν πειράζει λοιπόν. Είμαστε η κυβέρνηση που οδηγεί την Ελλάδα εκτός μνημονίων. Είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε η κυβέρνηση που θα επαναφέρει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα. Σύντροφοι και φίλοι, το οικονομικό και οικονομική και κοινωνική κληρονομιά της ευρωπαϊκής κρίσης μας δείχνει τον δρόμο. Το status quo στην Ευρώπη που απορρίφθηκε στο πλαίσιο του δημοψηφίσματος του Brexit οδηγεί και αποτελεί την θεμελιώδη ουσία της άκρας δεξιάς και του ευρωσκεπτικισμού. Ο δημοκρατικό, η δημοκρατική, κοινωνική και οικολογική επανίδεση αποτελεί τη μόνη διέξοδο. Αυτή είναι η μάχη που πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί συλλογικά και όλες μαζί οι προοδευτικές δυνάμεις. Με αυτά τα λόγια, θα και αυτά τα λόγια στο μυαλό και στο νου, θα γιορτάσουμε την 60η επέτειο και θα συνεχίσουμε τη μάχη μας για μια άλλη Ευρώπη. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να καταδείξουμε ότι η δημοκρατική, κοινωνική και οικολογική Ευρώπη είναι ακόμα εφικτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθήσαμε την ομιλία που πραγματοποίησε νωρίτερα στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης ο Πρωθυπουργός. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το θέμα της αποκατάστασης των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα μας έθεσε από τη Ρώμη, που βρίσκεται για τη Σύνοδο του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας νωρίτερα σε εκδήλωση του δικτύου Transform Europe, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ακόμα ότι από τη διαχείριση της κρίσης ωφελήθηκε ο Ευρωπαϊκός Βορράς σε βάρος του Νότου, αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές για τις πρόσφατες δηλώσεις του Γερούντα Άισεμπλουμ, τις οποίες χαρακτήρισε ανόητες και σεξιστικές. Να παρακολουθήσουμε ολόκληρη την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης. Θέλω να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σε αυτήν εδώ τη συνάντηση. Ωστόσο, έχω μια αρκετά βαθιά εξομολόγηση να κάνω σε εσάς εδώ από την αρχή αυτής της παρέμβασης. Είναι σαν εγώ ως άτομο, ως υποκείμενο, να είμαι διχασμένος. Βρίσκομαι ανάμεσα σε μια συγκυρία, ανάμεσα σε συγκρουόμενες δυνάμεις. Σήμερα είμαι εδώ μεταξύ συντρόφων, μεταξύ φίλων, παλαιών φίλων και παλαιών συντρόφων, και βρίσκομαι έξω από τον μηχανισμό, έξω από τον κρατικό, από τον μηχανισμό της κρατικής εξουσίας, έξω από τις αίθουσες της λήψης των αποφάσεων. Ωστόσο, το Σάββατο θα βρεθώ στην αντίπερα όχθη. Θα βρεθώ στο εσωτερικό, όπου οι ηγέτες της Ευρώπης θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν για το μέλλον το δικό μας, το μέλλον το δικό σας. Και αυτός ο διχασμός μεταξύ του εδώ και του εκεί, μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού, περιγράφει ξεκάθαρα και πολύ εύγλωτα το παράδοξο που χαρακτηρίζει την ελληνική αριστερά τα τελευταία 2 χρόνια. Γιατί είναι παράδοξο για ένα κόμμα της αριστεράς, για μια κυβέρνηση της αριστεράς, να εφαρμόζει ένα πρόγραμμα προσαρμογής δημοσιονομικό και διαρθρωτικό, το οποίο ορίζει η Τρόικα. Αλλά υποχρεωθήκαμε να αποδεχτούμε αυτόν τον παράδοξο ρόλο για τους εαυτούς μας. Αποφασίσαμε να κάνουμε έναν τακτικό συμβιβασμό, ούτως ώστε να αποφύγουμε μια ευρύτερη στρατηγική ήττα. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια ζωτική στιγμή, διότι τις τρέχουσες ημέρες η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στην πρώτη γραμμή μιας μάχης που αφορά όλη την Ευρώπη. Παλεύουμε για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, για την επαναπροώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και να πάψει αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για όλους εμάς και για οποιονδήποτε άλλον στο μέλλον. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν κάναμε πίσω 2 χρόνια πριν, διότι γνωρίζαμε ότι θα μπορούσαμε να παλέψουμε για τα δικαιώματα της κοινωνικής πλειοψηφίας από ένα καλύτερο μετερίζει. Και τώρα έχουμε αυτή την ευκαιρία. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή ζητάμε από την ευρωπαϊκή ηγεσία να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση σε μια πολύ ξεκάθαρη ερώτηση. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό και εργασιακό κεκτημένο για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, για όλα τα μέλη της Ευρώπης ή όχι? Η ίδια η Ευρώπη δεν προασπίζει και δεν διασφαλίζει τα δικά της επιτεύγματα, το δικό της κοινωνικό μοντέλο, την δική της κληρονομιά. Το γεγονός ότι η Ευρώπη υπέκυψε στο δούνου του εξηγεί γιατί η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή κρίση σήμερα. Είναι προφανές ότι αυτή δεν είναι η δική μας Ευρώπη. Αυτή είναι μόνο η Ευρώπη που εμείς θέλουμε να αλλάξουμε.
Αντί για μια Ευρώπη λοιπόν φόβου, ανεργίας και φτώχειας, θέλουμε μια Ευρώπη στην υπηρεσία των ανθρώπινων και κοινωνικών αναγκών. Αλλά δεν θέλουμε μια Ευρώπη χωρίς μέλλον, γιατί η Ευρώπη είναι το κοινό μας σπίτι. Είναι το βασικό πεδίο όπου οι ταξικές και κοινωνικές αλλαγές, οι ταξικές και κοινωνικές μάχες λαμβάνουν χώρα. Είναι το μόνο πεδίο όπου οι κοινωνικές αλλαγές μπορούν να είναι ουσιώδεις. Η τεράστια κοινωνική κινητοποίηση αυτές τις μέρες στη Ρώμη καταδεικνύει ότι η Ευρώπη είναι το πεδίο μάχης μας και καταδεικνύει γιατί πρέπει να ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό και να συσπηρωθούμε ούτως ώστε να γίνουμε πιο ισχυροί και πιο αποτελεσματικοί. Ο στόχος των κοινωνικών κινημάτων και των κοινωνικών διαμαρτυριών είναι η πολιτικές λιτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ρώμη πρέπει να σηματοδοτήσει την απαρχή ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου και να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας και να καθορίσει τις πολιτικές μας από εδώ και πέρα. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, το Σάββατο η Ευρώπη γιορτάζει την 60η επέτειο της συνθήκης της Ρώμης. Ωστόσο, υπάρχει ένα ερώτημα. Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει το ευρωπαϊκό κατεστημένο, έχοντας υπόψη του πώς ξεκίνησε το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1957, πώς εξελίχθηκε έκτοτε. Το ζήτημα, η ερώτηση είναι τι είδους Ευρώπη έχουμε σήμερα και αν αυτή είναι η Ευρώπη που επιθυμούμε. Κανείς δεν αρνείται ότι το πρόγραμμα ολοκλήρωσης, το εγχείρημα ολοκλήρωσης της Ευρώπης ζούσε πάντα μέσα από τις αντιφάσεις του. Ωστόσο, οι δημοκρατικές δυνάμεις, οι δυνάμεις της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της ισότητας απέτησαν και ο χρόνος διασφάλισε την ομαλή διεξαγωγή αυτού του εγχειρήματος ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σήμερα όμως η Ευρώπη είναι σχεδόν αποκλειστικά ένας τόπος λιτότητας, ένας τόπος απορρίθμισης των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και τα κλειστά σύνορα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Ο νεοφιλελευθερισμός ουσιαστικά έχει φέρει μεγάλο πλήγμα στην Ευρώπη. Οι πολλές ταχύτητες στην Ευρωζώνη είναι κάτι το ανήκουστο. Είναι ξεκάθαρα σε σύγκρουση με τους στόχους της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική πρόοδο, για την πλήρη απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα. Και η επικίνδυνη ανάδυση του εθνικισμού και της άκρας δεξιάς οφείλεται ουσιαστικά οδηγεί σε ανοιχτά σύνορα στη λιτότητα και κλειστά σύνορα στους ετούντες άσυλο και τους μετανάστες. Η έλλειψη λοιπόν της αλληλεγγύης και η οπισθοχώρηση στο έθνος κράτος, η λογική δηλαδή όχι στην αυλή μου, όχι στην αυλή μου αυτά τα πράγματα, αυτή είναι λοιπόν που αποτελεί πρόσφορο έδαφος για τον εθνικισμό και για την άκρα δεξιά. Ο νεοφιλελευθερισμός αδιαμφισβήτητα αποτέλεσε το σημείο καμπής και το σημείο όθησης της άκρας δεξιάς. Και αυτό η άκρα δεξιά δεν μπορεί και η δεξιά, η νεοφιλελεύθερη, δεν μπορεί να είναι εναλλακτική στην άκρα δεξιά. Η διαχείριση, η νεοφιλελεύθερη διαχείριση της κρίσης
οδήγησε και εμβάθυνε τις ασυμμετρίες μεταξύ των χωρών μας και μέσα στο εσωτερικό των χωρών μας. Βιώσαμε συστηματική επίθεση του κεφαλαίου ενάντια στην εργασία, ούτως ώστε να μεταβιβαστούν τα εισοδήματα από τους πολλούς στους λίγους και να αποδομηθούν όλα τα εργασιακά δικαιώματα που κατακτήθηκαν στην μεταπολεμική περίοδο. Ουσιαστικά διευρύνει την ανεργία και ανοίγει την ψαλίδα μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. Και εκτός από το να διευρύνει αυτό το χάσμα μεταξύ του βορρά της Ευρώπης και του νότου, επίσης εμβαθύνει τον διχασμό μέσα από επιθετικές, μέσα από επιθετικά και ανούσια στερεότυπα. Κάποιοι προσπάθησαν να κρύψουν αυτόν τον διχασμό που ο νεοφιλελευθερισμός οδήγησε. Και μιλάμε για ανάκτηση γελίων στερεοτύπων και μιας γλώσσας διακρίσεων μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Αλλά ας θέσουμε ορισμένα ερωτήματα στο τραπέζι. Ποιος ζητάει βοήθεια από την Ευρωπαϊκό Βορρά πριν το 2010, το 2009 για παράδειγμα, ήτανε η Ελλάδα ή οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες στις επαρχές της κρίσης? Ποιος επωφελήθηκε από τις πρώτες δύο δανειακές συμβάσεις στη χώρα μου, η Ελλάδα ή οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες? Ας δούμε λοιπόν τα γεγονότα. Η πρώτη δανειακή σύμβαση 110 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Μάιο του 2010 προσέφερε μια ασφαλή δίωδο έκτακτης ανάγκης κυρίως στις ευρωπαϊκές τράπεζες και στους ομολογιούχους, ώστε να μειωθεί η έκθεσή τους στα ελληνικά ομόλογα. Στις 31 Δωδεκάτου του 2009, σχεδόν το 80% του ελληνικού χρέους χρωστούνταν στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Τα ελληνικά ομόλογα που ανέρχονταν σε 141,5 δισεκατομμύρια ευρώ, η έκθεση των γαλλικών τραπεζών στα ελληνικά ομόλογα ήταν 60 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η γερμανική έκθεση ανέρχεται στα 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Στις 31 Δωδεκάτου του 2010, δηλαδή ένα χρόνο μετά, οι ιδιωτικές τράπεζες είχαν μειώσει την κατοχή τους σε ελληνικά ομόλογα από 141,5 δις ευρώ σε 45,9 δις ευρώ. Ήτι σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το πρώτο έτος του πρώτου μνημονίου, που είναι περίπου η ποσότητα της πρώτης δανειακής σύμβασης, του πρώτου δανείου. Και στις 31 Δωδεκάτου του 2011, ένα χρόνο αργότερα, η έκθεση των ιδιωτικών τραπεζών στο ελληνικό χρέος μειώθηκε περαιτέρω και έφτασε στα 35 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη δανειακή σύμβαση λοιπόν του 2010 που προσφέρθηκε στην Ελλάδα ήταν μόνο για να αλλάξει το ελληνικό χρέος χέρια από τις ιδιωτικές τράπεζες στα κράτη της Ευρωζώνης και στο Δούνου του. Το πρώτο δάνειο μας δόθηκε μόνο για να σωθούν οι τράπεζες και όχι για να σωθεί η Ελλάδα, όχι για να σωθεί ο ελληνικός λαός. Παράλληλα,
Και δεδομένου ότι οι πιστωτές αρνήθηκαν να συμφωνήσουν σε ένα κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, το δημόσιο χρέος από το 2009 μέχρι το 2011 αυξήθηκε από 219 δισεκατομμύρια σε 330 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάσωσης. Η δεύτερη δανειακή σύμβαση 130 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2011 σχεδιάστηκε επίσης για να ενισχύσει περαιτέρω τις τράπεζες, γιατί η ποσότητα των 48 δις ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών συνδέθηκε επίσης με το γνωστό PSI, δηλαδή τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Η ελληνική κυβέρνηση εκείνης της εποχής, τον Φεβρουάριο δηλαδή του 2011, συμφώνησε με τους πιστωτές σε ένα κούρεμα των ομολόγων. Που δηλαδή αφού είχαν αλλάξει χέρια αυτά τα ομόλογα και οι ιδιωτικές τράπεζες δεν θα είχαν απώλειες. Οι απώλειες λοιπόν καταγράφηκαν κυρίως για τους δημόσιους ελληνικούς φορείς, όπως είναι δηλαδή τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, και φυσικά για τους μικροομολογιούχους. Ποιος ήταν λοιπόν ο μεγάλος χαμένος? Ήταν τα συνταξιοδοτικά ταμεία που έχασε 14 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ από τα αποθέματά τους. Όλα αυτά λοιπόν τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ελληνική διάσωση, αλλά υπάρχει μια διάσωση των ευρωπαϊκών τραπεζών μέσω της Ελλάδας. Επιπλέον, ποιος επωφελήθηκε από αυτή την οικονομική κρίση? Η Ελλάδα μήπως? Ο Ευρωπαϊκός Νότος μήπως? Ή μήπως ο Ευρωπαϊκός Βορράς? Ποιες χώρες μείωσαν το κόστος τους κατά τη διάρκεια της κρίσης σε ιστορικά χαμηλά ως απόρρια του επωνομαζόμενου αντίκτυπου των ασφαλών παραδείσων? Ποιες χώρες είδαν ρεκόρ στα πλεονάσματα? 85% του ΑΕΠ, 8,5% και 9% το 2015, εις βάρος των άλλων χωρών. Αλλά είναι η Γερμανία. Και επιτρέψτε μου να σημειώσω και κάτι άλλο. Όταν τα ελλείμματα είναι υψηλά, οι απαιτήσεις της ευρωζώνης αυξάνονται στο να μειώσουμε τις δημόσιες δαπάνες. Έτσι, ο κύριος Ντάισελμπλουμ, αντί με έναν πολύ άσχημο και σεξιστικό τρόπο και τα σεξιστικά του σχόλια σχετικά με τους Έλληνες και τις γυναίκες, πρέπει να ρωτήσει τη Γερμανία και να τη ζητήσει να αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες και αντλώντας από τα μεγάλα τους πλεονάσματα στα αποθέματα. Όλα αυτά εξηγούν γιατί το 2008 η Γερμανία και η Ελλάδα είχαν το ίδιο ποσοστό ανεργίας, 7,4% η Γερμανία και η Ελλάδα 7,8%. Ωστόσο, το 2015 μετά την κρίση η Γερμανία μείωσε το ποσοστό ανεργίας στο 4,6%, ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκε από το 8,8% στο 27%. Και όλα αυτά τα δεδομένα μας οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα. Η διαχείριση της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη ωφέλησε τον Βορρά και τις δαπάνες του Νότου.
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της κρίσης καταδεικνύει ξεκάθαρα μια ολοένα και μεγαλύτερη διεύρυνση των πολλών ταχυτήτων στο πλαίσιο της, του κενού, του χάσματος μεταξύ της, του Βορρά και του Νότου. Στις περισσότερες χώρες του Βορρά ήταν υψηλότερο, ενώ στις χώρες του Νότου ήταν χαμηλότερο. Η σύγκληση μέχρι το 2008 όσον αφορά την ανεργία ανετράπη κατά τη διάρκεια της κρίσης και ακολουθήθηκε από μια μαζική και ανίκουστη ανίκουστο χάσμα. Η ανεργία των νέων βρίσκεται σε ανίκουστα, μη αποδεκτά, ιστορικά υψηλά. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, κυρίως για τα παιδιά και για τους νέους, από το 2007 στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σχεδόν 25%. Η κατάσταση στο νότο της Ευρώπης, Πορτογαλία δηλαδή, Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία, όταν βλέπουμε αποκλειστικά, βλέπουμε την φτώχεια των χωρών, των νέων και των παιδιών, είναι τραγική σε απόλυτα νούμερα. 1,6 εκατομμύρια παιδιά. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα σχετικά με νούμερα και αριθμούς. Ωστόσο, ήθελα με αυτόν τον τρόπο να αποδείξω ότι το βασικό αφήγημα δεν είναι ένα ορθό αφήγημα, είναι ένα λανθασμένο αφήγημα, δεν είναι success story, είναι fake story, όχι πετυχημένη ιστορία, αλλά ψεύτικη ιστορία. Η Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρώπης προσπαθεί να έρθει να τελειώσει με τις πολιτικές λιτότητας και να τελειώσει με τα μνημόνια και τον νεοφιλελευθερισμό. Έχουμε επιτέλους, βγει από την ύφεση, είχαμε πολύ καλές επιδόσεις στην οικονομία πέρσι. Έχουμε αφήσει το κύριο βάρος του μνημονίου πίσω μας και για όλους αυτούς τους λόγους δεν θα συνεχίσουμε να είμαστε τα πειραματόζωα της Ευρωζώνης ξανά, όπως θα ήθελαν το Δουνουτού και οι φιλελεύθεροι, ίσως θα ήθελαν το Δουνουτού και οι φιλελεύθεροι υποστηρικτές τους. Εξέτασαν αυτές τις πολιτικές, αυτές οι πολιτικές απέτυχαν. Βρισκόμαστε πρώτων πυλών από την έξοδο από το τρίτο μνημόνιο και αυτό αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα. Και θέλω να σας πω κάποια αληθινά λόγια σήμερα, γιατί είμαι μεταξύ συντρόφων. Κυβερνάμε τη χώρα εδώ και 2 χρόνια υπό συνθήκες συνεχών εκβιασμών χρηματοδοτικών και οικονομικών. Το καλοκαίρι του 2015 λάβαμε την πολιτική βούληση όχι να διαλύσουμε την Ελλάδα, αλλά δεν δεχτήκαμε να οικειοποιηθούμε αποτυχημένα προγράμματα και πολιτικές. Θέλουμε να προασπίσουμε τις θυσίες του ελληνικού λαού και ιδιαιτέρως των φτωχών, των χάμηλο συνταξιούχων, των εκείνων που έχουν χαμηλά εισοδήματα και των ανέργων, και ποτέ δεν θα πούμε ναι στους yes man που μας θέλουν με την λιτότητα αγκαλιά για πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Διότι η αριστερά, ως αριστερά, μας ανατέθηκε η εντολή του λαού, η λαϊκή εντολή. Ο λαός, πιστεύω, δεν είχε καμία άλλη επιλογή. Όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, εμείς
Έπρεπε να τιμήσουμε αυτή την εντολή και να μην προσπαθήσουμε να διαφύγουμε από το βάρος των δικών μας πολιτικών ευθυνών. Δεν είναι επιλογή για την αριστερά να εγκαταλείψει το λαό στα χέρια των συντηρητικών δυνάμεων. Δεν πειράζει λοιπόν. Είμαστε η κυβέρνηση που οδηγεί την Ελλάδα εκτός μνημονίων. Είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε η κυβέρνηση που θα επαναφέρει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα. Σύντροφοι και φίλοι, το οικονομικό και οικονομική και κοινωνική κληρονομιά της ευρωπαϊκής κρίσης μας δείχνει τον δρόμο. Το status quo στην Ευρώπη που απορρίφθηκε στο πλαίσιο του δημοψηφίσματος του Brexit οδηγεί και αποτελεί την θεμελιώδη ουσία της άκρας δεξιάς και του ευρωσκεπτικισμού. Η δημοκρατική, κοινωνική και οικολογική επανίδευση αποτελεί τη μόνη διέξοδο. Αυτή είναι η μάχη που πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί συλλογικά και όλες μαζί οι προοδευτικές δυνάμεις. Με αυτά τα λόγια, και αυτά τα λόγια στο μυαλό και στο νου, θα γιορτάσουμε την 60η επέτειο και θα συνεχίσουμε τη μάχη μας για μια άλλη Ευρώπη. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να καταδείξουμε ότι η δημοκρατική, κοινωνική και οικολογική Ευρώπη είναι ακόμα εφικτή. Σας ευχαριστώ πολύ.